Για τέταρτη ημέρα μένεται η φωτιά στο όρος Παγκαίος και για ακόμη ένα βράδυ η προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, των δασοκομάντων, των εθελοντών της πολιτικής προστασίας και των κατοίκων του χωριού ήταν ηρωική. Όλη τη νύχτα κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και παρά την κόπωση προσπάθησαν να καθυστερήσουν την πορεία της φωτιάς στο Παγκαίο και να τη διατηρήσουν μακριά από τους οικισμούς. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για τους κατοίκους του Πλατανοτόπου. Ήδη σήμανανε και οι πρόεδροι συναγερμό. Δείτε εδώ, εδώ είναι το χωριό μου. Εδώ τα σπίτια και πόσο κοντά είναι πλέον, είναι πολύ κοντά. Δυστυχώς ο ύπνος δεν είναι εφικτός σήμερα για όλους εδώ. Χωριά, Πλατανότοπος, Μεσορόπη, Ποντοχώρη, κινδυνεύουν. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Και τώρα, εδώ, στη φωτιά, δεν υπάρχει κανείς τίποτε. Είναι δύσβατο το μέρος και ανεξέλεγκτο. Και όπως βλέπετε, και κατεβαίνει και χαμηλότερα. Έχει εστίες και πιο χαμηλά. Από νωρίς το πρωί της Κυριακής 25 Αυγούστου στη μάχη ρίχθηκαν και τα εναέρια μέσα. 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα αλλά και περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 23 οχήματα και πεζοπόρα τμήματα. Στο στρατό που ήμασταν όλοι από το πανόραμα. Όλοι μαζί που μπορούμε να κάνουμε πολλά. Να ξέρετε. Βαράτε. Όλοι μαζί. Δεν έχει ούτε κόμματα, ούτε ομάδες, ούτε τίποτα. Εδώ για το καλό όλο. Ενωθείτε, ξυπνήστε, άιντε, πάμε, βαράτε. Μόνοι μας, ούτε πυροσβέστες, ούτε αέρια μέσα, τίποτα. Μπράβο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπράβο. Μπράβο. Μίτσο, πάνε παραπάνω, Μίτσο. Για να μην πάει στα κάρβουνα το λάστιχο. Τραβάτε το λάστιχο. Όσο μπορούμε ίσια. Δεν μπορώ να περάσω, ρε Τσόνι. Τράβα, Μίτσο, τράβα. Το δύσκολο σημείο της φωτιάς βρίσκεται στο νομό Σερών και το Ροδολίβος, ενώ ευτυχώς παραμένει σε απόσταση από τα χωριά του Δήμου Παγκαίου, όπου έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται τυπηρικές ζώνες. Ο φόβος όλων, η πρόβλεψη για ισχυρούς ανέμους, καθώς η φωτιά από την αρχή καίει σε δυσπρόσιτα και δύσβατα σημεία, με χαράδρες, γι' αυτό και το έργο της πυροσβεστικής είναι ακόμη πιο δύσκολο. Οι κατοίκοι συνεχίζουν να αγωνιούν και δείχνουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους σε όσους βρίσκονται στο πεδίο της μάχης, κεντρώνοντας νερά και ξηρά τροφή για να τους στηρίξουν. Από την πλευρά του, ο στρατός αναλαμβάνει τη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης που θα διατρέχει τον ορεινό όγκο του Παγκαίου στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή. Ένας κρίσιμος συνεργάτης, καθώς η σοβαρότητα της κατάστασης είναι μεγάλη, είναι και η παρουσία ενός έριξεων ελικοπτέρου το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς ρήψεις νερού. Τα ελικόπτερα είναι κρίσιμα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ειδικά σε δύσβατες περιοχές ή σε περιοχές που είναι δύσκολο να προσπελαστούν από τα επίγεια μέσα.